984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Τρίτη σήμερα, 1η Ιουνίου, κυρίες, κύριοι, καλό σας μεσημέρι και καλό μήνα. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. 108.102 οι κριτικοί που είναι πλήρως εμβολιασμένοι μέχρι σήμερα και 300.000 περίπου όλοι όσοι έχουν κάνει έστω και μία δόση εμβολίου. Με την συντριπτική πλειοψηφία να επιλέγει το σκεύασμα της Pfizer σύμφωνα με τα στοιχεία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Οι δόσεις που έχουν χορηγηθεί στο νησί είναι 298.675, εκ των οποίων 194.814 αφορούν στην πρώτη δόση και 103.861 και στις δύο δόσεις. Υπό εξέταση την ίδια ώρα είναι ο εμβολιασμός παιδιών 12 έως 15 ετών. Ο εμβολιασμός των παιδιών αυτής της ηλικίας παραμένει ένα ανοιχτό θέμα για την Επιτροπή Εμβολιασμών, όπως διευκρίνησε κατά την ενημέρωση για το Εθνικό Σχέδιο Εμβολιαστικής Κάλυψης η πρόεδρος της, κυρία Θεοδωρίδου. Ωστόσο, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, άφησε να εννοηθεί ότι η σύσταση για εμβολιασμό μπορεί να αφορά σε παιδιά με αυξημένο κίνδυνο και όχι σε όλα τα παιδιά. Κοινή έκκληση ΠΟΗ, Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Παγκοσμίας Τράπεζας και ΠΟΕ για την δικαιότερη κατανομή των εμβολίων σε κοινό τους άρθρο που δημοσιεύθηκε σήμερα στην εφημερίδα Washington Post. Σύμφωνα με πολλούς παρατηρητές, η εμβολιαστική ανισότητα μεταξύ των πλούσιων και των φτωχών χωρών περιπλέκει την αντιμετώπιση της πανδημίας και παρατείνει τη διάρκεια της. Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι δεν θα υπάρξει ανθεκτικότητα στην πανδημία COVID-19 σε παγκόσμιο επίπεδο, αν δεν εξαλειφθεί η υγειονομική κρίση. Η πρόσβαση στα εμβόλια είναι κλειδί και για τα δύο τονίζουν. Η εξάλειψη της πανδημίας είναι εφικτή και αυτό απαιτεί σήμερα παγκόσμια δράση. Κανένας περαιτέρω περιορισμός, τεστ περίοδος καραντίνας δεν πρέπει να επιβάλλεται σε πλήρως εμβολιασμένα άτομα ή σε άτομα με αποδεικτικό ανάρρωσης από την COVID-19 που ταξιδεύουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την εισήγηση της Κομισιόν για τη νέα σύσταση σχετικά με την αποκατάσταση της ελεύθερης μετακίνησης. Στο πρώτο κύμα των χωρών που ενεργοποιούν το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό COVID εντάσσεται από σήμερα η Ελλάδα. Το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό είναι η ψηφιακή απόδειξη ότι ένα πρόσωπο έχει εμβολιαστεί κατά της πανδημίας, είτε έχει υποβληθεί σε διαγνωστική εξέταση με αρνητικό αποτέλεσμα, είτε τέλος έχει αναρρώσει από την νόσο COVID-19. Ήδη από σήμερα, τα κράτη-μέλη Βουλγαρία, Τσεχία, Δανία, Γερμανία, Ελλάδα, Κροατία και Πολωνία αποφάσισαν να συνδεθούν στην πύλη και άρχισαν να εκδίδουν τα πρώτα πιστοποιητικά. Για ειλικρινή και εφόλη στη σύλλη συζήτηση κατά τη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον Τούρκο ομολογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου στην Αθήνα χθες, κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές, σημειώνοντας ωστόσο ότι τέθηκαν οι παραβιάσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και το απαράδεκτο της αιμονής στο Κάζους Μπελί. Έχουμε πλήρη επίγνωση των διαφορετικών και σε ορισμένα σοβαρά θέματα των διαμετρικά αντίθετων θέσεων που πρεσβεύουμε, υπογράμμισε ο κ. Δένδιας, ενώ συμφωνήθηκε ένας περιορισμένος κατάλογος προγραμμάτων οικονομικής συνεργασίας, αλλά και η αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών COVID. Θα γίνει μια τέταρτη διάσκεψη για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Θα γίνει συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ 14 Ιουνίου. Υπάρχουν πολλά θέματα που χρήζουν επίλυσης, δήλωσε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε τη σχέση μας με την Ελλάδα, χωρίς προϋποθέσεις και όρους, και συμφωνήσαμε ότι θα συνεχιστεί αυτή η θετική συνεργασία. Η Τουρκία δεν έδωσε τίποτα στο θετικό κλίμα που καταγράφεται, καθώς ξεκαθάρισε ότι συζητά με την Ελλάδα χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Σημείωσε επίσης σήμερα στον 984 ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία Κωνσταντίνος Λουκόπουλος. Το ότι κάποια συστημικά μέσα δημιουργούν κλίμα εφορίας δεν σημαίνει ότι οι απλά σκεπτόμενοι Έλληνες πρέπει να μοιραστούν αυτή την εφορία η οποία καλλιεργείται. Και αυτό το, ας το πούμε, το καμπανάκι το οποίο χτύπησε για το τι μπορεί να περιμένουμε, γιατί δημιουργεί το εκ των προτέρων μια υψηλή προσδοκία, παρόλο ότι λέγαμε δεν θέλουμε να περιμένουμε, δείχνει, ξεκίνησε μάλλον από τη συνέντευξη του κυρίου Τσαβούσογλου στο Βήμα και έφτασε μέχρι και που μπήκε στο αεροπλάνο και έφυγε και έστειλε και ένα tweet έτσι χαριτωμένο. Αυτό το οποίο με τρεις γραμμές θα σας το έλεγα
είναι ότι η Ελλάδα έδωσε ένα πιστοποιητικό καλής διαγωγής προς την Τουρκία, το οποίο χρειάζεται τόσο όσον αφορά στις τουρκοαμερικανικές ή αμερικανοτουρκικές σχέσεις, όσο και στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Το θέμα είναι, έδωσε το πιστοποιητικό. Τι πήρε, αυτό δεν το ξέρουμε. Και αυτό το οποίο έχει πει και ο αντιπρόεδρος του παρατηρητηρίου, προχθές μάλιστα, ο καθηγητής ο κ. Λάβδας, είναι ότι η Τουρκία επιβάλλει έναν διάλογο, εντός εισαγωγικών, παραγωγικό ή όχι, αλλά με τους δικούς της όρους. Δεν έδωσε ούτε ένα κομμάτι στην Ελλάδα. Εντός εισαγωγικών δεν έδωσε, έτσι. Δηλαδή, να υποχωρήσει σε κάτι. Από αυτά που είπατε, από τη Χάγη και πώς πρέπει να διαπραγματευτούμε για να το στείλουμε, για το τι όλα, για τις μαξιμαλιστικές θέσεις, ότι η Ελλάδα δεν συμβάζεται αλλά μόνο απαιτεί, ότι δεν μπορείτε να επεκτείνετε την αιγαλίτιδα σας ζώνη, ότι επαναφέρει εμέσως, εγώ το βάζω όλα μαζί, γιατί και η συνέντευξη ήταν πράξη δημόσιας διπλωματίας, κ. Ζακίνη. Σωστά. Μέχρι και τον παραλογισμό της Ελλάδος για το Καστελόρισο, ούτω καθεξής, ως εκεί, και τελειώνει με το ναι μεν όλοι το είπαν και οι δύο. Έχουμε διαφωνίες, έχουμε εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις, αλλά θα προχωρήσουμε. Και όπως είπε και ο κύριος Σαβούσογλου, χωρίς όρους και χωρίς προϋποθέσεις, όπως το λέει ο ίδιος, αλλά όπως το έχει πει και ο κύριος Καλίν από το Σεπτέμβριο του 2020, μετά την όξυνση της κρίσης η οποία υπέβοσκε, και κυρίως μετά τη συνάντησή του με την κυρία Σούρα. Ενεργοποιήθηκε σήμερα Τρίτη, 1η Ιουνίου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού, μέσω της οποίας θα μπορούν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και τα νοικοκυριά να ρυθμίζουν τις οφειλές που έχουν προς τους χρηματοδοτικούς φορείς, δηλαδή τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης, καθώς και το δημόσιο. Σε ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν και οφειλές που δεν είναι ακόμα σε καθυστέρηση, αλλά οι οφειλέτες δυσκολεύονται να εξοφλήσουν, και προϋπόθεση για να τεκμηριωθεί αυτό είναι να έχουν υποστεί μείωση των εισοδημάτων τους κατά 20% τουλάχιστον. Προϋπόθεση για την υποβολή αιτήσεις ρύθμισης οφειλών στο πλαίσιο του δικαστικού μηχανισμού είναι οι οφειλές αυτές να υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ και να μην οφείλονται σε ένα και μόνο φορέα κατά 90%. Η διαδικασία προβλέπεται να είναι γρήγορη, καθώς θα πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο σε 2 μήνες από την υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί στην ειδική γραμματεία ιδιωτικού χρέους. Επιφυλακτικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΝΗ, Μπάμπης Λεκάκης. Σημείωσε, μιλώντας στον 984, ότι κρατάει μικρό καλάθι, καθώς οι προϋποθέσεις ένταξης θα περιορίσει όλους όσους θελήσουν να ενταχθούν, με αποτέλεσμα να έρθει τσουνάμι πληστηριασμών. Προσέθεσε πως η πραγματική οικονομία δεν λειτουργεί εξαιτίας της έλλειψης ρευστότητας και πως Νοέμβριο ή Δεκέμβριο θα φανεί πόσοι επιχειρηματίες θα καταφέρουν να σταθούν στα πόδια τους. Κρατάμε μικρό καλάθι αυτή τη στιγμή για τη καινούργια ρύθμιση. Ακούγεται ότι περίπου 1,5 εκατομμύριο επαγγελματίες και συμπολίτες μας θα μπορούν να ενταχθούν στο νέο εξωδικαστικό νόμο, αλλά εμείς νομίζουμε ότι πάρα πολύ μικρό ποσοστό, και θα το δούμε βέβαια και στο τέλος, θα μπορέσει να ενταχθεί σε αυτή τη ρύθμιση, θα μπορέσει να ενταχθεί στο εξωδικαστικό μηχανισμό, γιατί όπως ξέρουμε και στον προηγούμενο εξωδικαστικό μηχανισμό περίπου γύρω στις 70.000 αιτήσεις έγιναν, αλλά στο τέλος κατάφεραν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό περίπου γύρω στις 3.000 επιχειρήσεις. Mm-hmm. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό το οποίο μπορεί να καταφέρει στο τέλος να ολοκληρώσει. Σίγουρα η αυτοματοποιημένη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού είναι ένα πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή, και χωρίς να χρειάζεται ο πιστωτής και ο φιλέτης να καταφύγουν δικαστικά προκειμένου να επικυρώσουν μια απόφαση, στην οποία όμως θα πρέπει να έχουν συμφωνήσει. Αλλά αυτή τη στιγμή, κυρία Δουγεράκη, το μεγαλύτερο πρόβλημα που δημιουργήθηκε και στον προηγούμενο εξωδικαστικό μηχανισμό, είναι ότι το κράτος μπορεί να επιβάλλει στο κράτος να το υποχρεώνει, μάλλον, να ακολουθήσει τη ρύθμιση όπως στα φορολογικά και στα ασφαλιστικά ταμεία. Όταν υπάρχει μια συμφωνία, είναι υποχρεωτικό και ακολουθείται, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό για τις τράπεζες. Άρα, αν
κάποιος οφειλέτης προσπαθήσει να ενταχθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό και η τράπεζα δεν συμφωνήσει στη διαδικασία της ρύθμισης, αυτομάτως δεν επικυρώνεται η εξοδικαστική διαδικασία. Άρα λοιπόν είναι δώρον άδωρον και εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε αυτή τη στιγμή από την πλευρά της κυβέρνησης τουλάχιστον να είχαν υποχρεωθεί οι τράπεζες οι οποίες έχουν το προηγούμενο διάστημα στηριχθεί με δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός, να υποχρεωθούν να εντάσσονται στη ρύθμιση και να μην έχουμε το επόμενο διάστημα μια πληθώρα πληστηριασμών σε κινητή και ακίνητη περιουσία. Αυτό δηλαδή είναι που φοβάστε, θέλετε να πείτε, η πληθώρα των πληστηριασμών. Βεβαίως, κυρία Αδουγεράκη, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι εκεί και μπορεί να ακούγεται ευνοϊκή και είναι ευνοϊκός ο εξοδικαστικός μηχανισμός, αλλά δυστυχώς όταν το πάνω χέρι έχουν οι τράπεζες δεν μπορούμε να συζητάμε πλέον για εξοδικαστική ρύθμιση. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας σήμερα και παρουσιάζοντας την πλατφόρμα, είπε ότι από σήμερα οι πολίτες μπορούν να ρυθμίζουν τις οφειλές τους προς το δημόσιο σε έως 240 δόσεις, αριθμό διπλάσιο σε σχέση με το παρελθόν, και προς τις τράπεζες σε έως 420 δόσεις. Με τις ευνοϊκές αυτές ρυθμίσεις, η κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα και αποτελεσματικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ώστε να προστατεύσουν την περιουσία τους, τόσο την πρώτη κατοικία όσο και την επαγγελματική στέγη. Ανέφερε μεταξύ άλλων: δημιουργήσαμε ένα ηλεκτρονικό εργαλείο που στηρίζει βήμα-βήμα τους οφειλέτες, έτσι ώστε να τακτοποιήσουν τα χρέη τους προς το δημόσιο, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού παράγει μια αυτόματη ρύθμιση οφειλών βάσει της αξίας της περιουσίας και του διαθέσιμου εισοδήματος μετά την κάλυψη των ευλογών και ανελαστικών δαπανών του οφειλέτη και των συνοφιλετών και εγγυητών του. Ήταν αυτό το οποίο δήλωσε ο κύριος Φώτης Κουρμούσης, ειδικός γραμματέας διαχείρισης ιδιωτικού χρέους. Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Συνταξιουχικών Ομοσπονδιών αποφάσισε την πραγματοποίηση σύσκεψης όλων των σωματείων συνταξιούχων της Κρήτης στο Ρέθυμνο την Παρασκευή το πρωί 4 Ιουνίου στο θέατρο Ιεροφύλης στη Φορτέτσα. Στη σύσκεψη θα γίνει ενημέρωση για τις επαφές της με κυβερνητικούς παράγοντες και θα συζητηθούν όλα τα σοβαρά ζητήματα που έχουν να προκύψει και τα οποία απασχολούν τους συνταξιούχους, όπως μας είπε ο πρόεδρος της Ένωσης Συνταξιούχων ΙΚΑ Ρεθύμνου, Χαράλαμπος Φακιανάκης. Το συνδικαστικό κίνημα των συνταξιούχων ζητά να επανέλθουν, να επαναφέρουν τις συντάξεις στα επίπεδα του 2012. Αυτό κλείνει όλες τις διεκδικήσεις, επιμέρους διεκδικήσεις των συνταξιούχων. Δεν είναι δυνατόν να πετσοκοφτούν οι συντάξεις από το 2013 και μετά, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων. Και δεν μιλάμε εδώ ούτε χαρακτηρίζουμε κόμματα. Όλες οι κυβερνήσεις που περάσανε έχουν βαριά την ευθύνη για τη ληστρική επίθεση στο εισόδημα των συνταξιούχων. Αυτό λύνει όλα αυτά τα προβλήματα που ανέφερε πολύ σωστά ο κύριος Μητρόπουλος. Και βέβαια οι αποφάσεις των δικαστηρίων δικαιώνουν αυτή την επιλογή μας. Αυτή την απέτησή μας. Αυτή την πρότασή μας. Mm-hmm. Και βέβαια εδώ μιλάμε ότι οι κυβερνήσεις αυτές βρίσκουν πάντα το εύκολο θύμα τους συνταξιούχους να υφαρπάξουν και να ληστέψουν το εισόδημα των συνταξιούχων, το πενιχρό εισόδημα της μεγαλύτερης μερίδας των συνταξιούχων. Την Παρασκευή λοιπόν 4 του Ιουνίου, την ερχόμενη Παρασκευή δηλαδή, όλα τα σωματεία των συνταξιούχων της Κρήτης, η ΚΑΤΕΒΕ, Δημόσιο, Σώματα Ασφαλείας κλπ, θα μαζευτούμε στο θέατρο Ιεροφύλης στη Φορτέτσα του Ρεθύμνου, ύστερα από την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα όλων των Ομοσπονδιών των Συνταξιούχων της Ελλάδας, να συζητήσουμε όλες τις εξελίξεις που υπάρχουν μέχρι σήμερα στο επίπεδο όχι μόνο των συντάξεων αλλά και στα θέματα της υγείας, στα θέματα της πανδημίας και όλες αυτές οι εξελίξεις που έχουν και τρέχουν μέσα σε αυτό το διάστημα.
Με δύο αποφάσεις στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών επιστρέφει δώρο επικουρικές με τόκο 5 ετών για όλους ανεξαιρέτως τους συνταξιούχους για το 11μηνο 2015-2016. Ο επικεφαλής της ΕΝΙΠΕΚ, Αλέξης Μητρόπουλος, χαιρετίζει την έκδοση αυτών των αποφάσεων και καλεί την κυβέρνηση να καταβάλει τα αναδρομικά δώρων επικουρικών και στα 2,5 εκατομμύρια των συνταξιούχων, ανεξάρτητα του αν έχουν ασκήσει προσφυγές. Να κόψουν το λαιμό τους και να επιστρέψουν αυτά που έχουν περικοπεί από τους συνταξιούχους, η θέση μεταξύ άλλων του Αλέξη Μητρόπουλου μέσω του 984. Τι λένε τα πρωτοδικεία των Αθηνών αλλά και όλης της πατρίδας μας είναι συγχρονισμένα ότι όταν η κυβέρνηση τον Οκτώβριο έδωσε το 11μηνο στους μισούς συνταξιούχους τα αναδρομικά λεγόμενα από τις περικοπές του νόμου Βρούτσι Κουτρουμάνι του 12, έπρεπε να δώσει οπωσδήποτε και τις επικουρικές τα αναδρομικά και τα δώρα. Εκεί τα εξήρεσε. Και επειδή εξήρεσε δώρα και επικουρικές, δεν πήραν όλοι οι χαμηλοσυνταξιούχοι το 11μηνο των αναδρομικών. Πήραν μόνο όσοι είχαν πάνω από 1.000 ή πάνω από 1.300 ευρώ κύρια σύνταξη. Έρχονται τα πρωτοδικεία με αιτήματα δικών μας και συνταξιούχων και είπαν ότι η κυβέρνηση έπρεπε τον Οκτώβριο που έδωσε μόνο στους υψηλοσυνταξιούχους τα αναδρομικά του 11μηνου μόνο για τις κύριες συντάξεις να συνεμπεριλάβει και το 1,5 εκατομμύριο χαμηλοσυνταξιούχων που δεν πήραν καθόλου αναδρομικά επειδή η κυβέρνηση τότε παρανόμως εξήρεσε τα δώρα και τις επικουρικές από το 11μηνο των αναδρομικών. Άρα ανοίγει το παράθυρο, η πόρτα, η ελπίδα, η προσδοκία τις προσεχείς ημέρες όλοι το 1,5 εκατομμύριο χαμηλοσυνταξιούχων, αυτοί που χάσανε το ΕΚΑΣ, οι χαμηλοσυνταξιούχοι αγρότες μας, σχεδόν όλοι, οι ανάπηροι συνταξιούχοι και οι χείρες χείροι που δεν πήραν αναδρομικά 11μηνου προ 4 μηνών να πάρουν και αυτοί, διότι τα αποδικαστήρια της χώρας ένα μετά το άλλο δικαιώνουν τους χαμηλοσυνταξιούχους. Αυτή είναι η πολύ μεγάλη σημασία αυτών των δύο αποφάσεων που αναδείξαμε εμείς εχθές και είδα σήμερα μια εφημερίδα των Αθηνών, η Δημοκρατία, το έχει και πρώτο σέλιδο, κυρία Δουλγεράκη. Κύριε Μητρόπουλε, ξέρετε κάτι, έχετε πει ότι, και το έχετε πει με κατ' επανάληψη, ότι οι πολιτικοί με ομικρονιώτα θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της δικαιοσύνης από τη μία. Αλλά από την αρχή μιλήσατε για την πόρτα που ανοίγει, για την προσδοκία, για την ελπίδα και δεν ξέρω πόσο η πολιτική απόφαση θα έρθει στην παρούσα φάση να πει ότι εγώ μπορώ τώρα να εκτελέσω αυτή την απόφαση, να την υλοποιήσω αυτή την απόφαση για να δώσω αυτά τα χρήματα. Γιατί μέσα στις αποφάσεις, έτσι λίγο όπως το είδα σε πολύ μεγάλη έκταση, βέβαια στην ΕΝΙΠΕΚ να το πούμε, ότι υπάρχουν αυτές οι δύο οι αποφάσεις, προκειμένου οποιοδήποτε θέλει να τις διαβάσει αναλυτικά, αναλυτικότατα. Λέει ότι ξέρετε μνημόνια, ιστορίες, δυσκολίες κλπ. Έκαναν την κυβέρνηση να αποφασίσει να προχωρήσει σε κάποιες περικόπες, αλλά τώρα μπορεί να ισχυριστεί και το ίδιο πάλι και να πει ότι δεν έχω. Κυρία Δουλγεράκη, οι αποφάσεις είναι αναρτημένες στο site της επιστημονικής μας ένωσης, enipec.gr, μπορεί να τις διαβάσουν και το σχετικό των δικαστών. Δεύτερο, οι συνταξιούχοι κατά τη διάρκεια των 9 χρόνων των μνημονίων αλλά και των κορονοϊών δεν πήραν καθόλου αύξηση. Αντιθέτως, είχαν περικοπές πάνω από μισό ΑΕΠ, πάνω από 100 δισεκατομμύρια. Το ότι τα δικαστήρια διέταξαν αντί τα 100 δις να τους τα γυρίσουν πίσω να γυρίσει το κράτος, η κυβέρνηση 1 δισεκατομμύριο, ας βρούνε χρήματα από τους μισθούς τους, από αυτά τα οποία περιέκοψαν οι ίδιοι, διότι είναι εύκολο, κυρία Δουλγεράκη, να παίρνεις 7.000 μισθός βουλευτής, να βάλεις σε προνομιούχες θέσεις όλα τα μέλη της οικογένειάς σου, αλλά να καταργείς το ΕΚΑΣ 12 ευρώ στο χαμηλοσυνταξιούχο του Ηρακλείου. Είναι πολύ εύκολο αυτό. Λες, υπήρξε βουλευτής, δεν θέλεις να ψηφίσεις αυτόν τον αρμαγενώνα, όπως είναι εύκολο να λες από 1η-1η-22 όλες οι γυναίκες ασφαλισμένες θα μείνουν ακόμη 7 χρόνια παραπάνω στη δουλειά για να πάρουν σύνταξη 300 ευρώ. Είναι πολύ εύκολο. Δεν ξέρετε τι εύκολο όταν παίρνεις 7.000 μισθός βουλευτή και φροντίζεις τα παιδιά σου σε όλες τις καλές θέσεις. Και να λες ο φτωχός συνταξιούχος του ΕΚΑΣ δεν θα παίρνει ΕΚΑΣ. Είναι πανεύκολο.
Άρα λοιπόν δεν λέω να κόψουν το λαιμό τους να βρουν χρήματα για τους συνταξίχους και τους ανέργους, ιδιαίτερα τους νέους ανέργους, τις νέες 30 ετών, 35 δεν μπορούν να δουλέψουν, δεν μπορούν να παντρευτούν, δεν μπορούν να ταξιδέψουν, δεν μπορούν να ερωτευτούν. Άρα λοιπόν να κόψουν το λαιμό τους οι πολιτικοί με τους πολύ παχυλούς μισθούς που στο κάτω-κάτω δεν κάνουν τίποτε εθνικό έργο, υποδικεύουν τον δημόσιο πλούτο για 99 χρόνια ημέν, που ξεπουλάνε τη Μακεδονία και τη ιστορία μας ιδέ, δίνουν τα 14 τουριστικά αεροδρόμια και πλουτίζουν οι Γερμανοί της Φράπουρτ, δίνουν τις τηλεπικοινωνίες του ΟΤΕ στους Γερμανούς της Φράπουρτ, δίνουν τα λιμάνια στους Γάλλους και τους δρόμους στους Ιταλούς, δεν κάνουν και τίποτε εθνικό έργο, να κόψουν το λαιμό τους, να δώσουν χρήματα στους συνταξιούχους, στους ανέργους, στους εργαζόμενους. Αυτή είναι η απάντηση στο σωστό ερώτημά σας. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημέρωσε ότι η διαβούλευση για το σχέδιο προεδρικού διατάγματος υπενθυμίζεται σχετικά με την αλληλεία ότι εξελίσσεται με μεγάλη συμμετοχή και καλεί ακόμα περισσότερους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις απόψεις τους στην ηλεκτρονική διαβούλευση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου έως την Παρασκευή 4 του μήνα που ολοκληρώνεται η διαδικασία. Στόχος ήταν να ανοίξει ο δημοκρατικός και συμμετοχικός διάλογος για να συζητηθούν ευρέως όλα τα θέματα με διαφάνεια και ελευθερία στην ενταλλαγή απόψεων. Όλα τα σημεία προβληματισμού και οι προτάσεις συγκεντρώνονται και εξετάζονται ώστε να γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές, αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου. Η διακριτική συνεργασία Ελλάδας-Ισπανίας πέτυχε την έγκριση και τη χρηματοδότηση ενός φιλόδοξου προγράμματος προώθησης των κυπευτικών της Κρήτης και των φρούτων της Ισπανικής Βαλένθιας στο πλαίσιο ενός τριετούς προγράμματος. Για το θέμα αυτό θα σας ενημερώσουμε με τη βοήθεια του Προέδρου του Αγροτικού Συλλόγου Ανατολή από την Ιερά Πέτρα, του κυρίου Φόντα Δουλούμη. Καλό σας μεσημέρι από τον 984. Καλό σας μεσημέρι. Μια χαρά, εσείς πώς είστε? Ένα θέμα το οποίο έβλεπα σήμερα στην εφημερίδα Νέα Κρήτη για αυτή την Μεσογειακή Συμμαχία για τα κυπευτικά. Γιατί ακριβώς μιλάμε, κύριε Δουλούμη? Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εμπολής πρόκειται για ένα πρόγραμμα που συμμετέχουν όλοι οι αγροτικοί συνεδέσμοι της Κρήτης, όλες οι ομάδες παραγωγών ουσιαστικά. Και συμμετέχει επίσης και μια ομάδα παραγωγών, παύλα συνεταιρισμός από την Ισπανία. Τα μεγέθη βέβαια τα ισπανικά σχετικά με τα δικά μας είναι τεράστια, δεν συζητιέται. Να σας δώσω μια τάξη μεγέθους, ο αγροτικός συνεταιρισμός που κάνουμε συνεργασία στην Ισπανία ασχολείται με λωτό, διότι πρόκειται περί προώθησης, ανοίγω παράδειγμα, ευρωπαϊκών κυπευτικών. Έτσι είναι ο τίτλος. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει κάποια κονδύλια ώστε να διαφημίσουμε τα ευρωπαϊκά κυπευτικά σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ευρώπης. Διαλέγουμε κάποιες χώρες στόχο, τις οποίες εδώ είναι και όλη η επιτυχία του προγράμματος και η επιτυχία βασικά των κριτικών κυπευτικών. Το ότι μας αφήσανε το πρόγραμμα, το πρόγραμμα το καταθέσαμε Έλληνες, είναι ένα από τα τρία που τρέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Που με την Τεράνιαν Κόμπο, νομίζω, Ναι, με την Ταρένια Κόμπο είναι ο τίτλος του. Είναι ένα από τα τρία που πήραν έγκριση για προώθηση αγροτικών προϊόντων σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, δεν είναι πολλά τα προγράμματα. Είχαμε φοβερό ανταγωνισμό, αλλά είχαμε καθέσει ένα πάρα πολύ καλό βάκελο μαζί με τη βοήθεια της εταιρείας. Μας βοήθησε να τον καθέσουμε την Όβασε και είχαμε το αποτέλεσμα της έγκρισης. Τι κάνουμε με αυτό τώρα? Με αυτό, παρόλο που αναφέρεται σε ευρωπαϊκά κυπευτικά, εμείς βάζουμε την Κρήτη πάνω απ' όλα, βάζουμε τα κουτιά μας, βάζουμε τις φίρμες μας, όλοι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και διαφημίζουμε τα κριτικά κυπευτικά σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ευρώπης. Είναι πραγματικά κάτι που ξεφεύγει από τα όρια αυτά που γνωρίζουμε μέχρι τώρα, τα στενά όρια του ελληνικού επιχειρήν και τις δυσκολίες της διαφήμισης και το πώς θα φτάσουμε σε ράφια ελληνικά ποιοτικά προϊόντα σε όλα τα μάρκετ της Ευρώπης. Και είναι ένα από τα, είναι ουσιαστικά το πρώτο βήμα από ένα μεγάλο ταξίδι που σκοπεύουμε να κάνουμε. Ελπίζω το διαβάσω. Άρα λοιπόν λέτε, κύριε Δουλούμη, ότι στόχος είναι να διεισδύσετε ουσιαστικά περισσότερο στις χώρες εκείνες που στοχευμένα θέλετε να πάτε η κάθε χώρα τα προϊόντα της, έτσι? Έτσι ακριβώς. Διότι ο ανταγωνισμός στα κυπευτικά είναι τεράστιος. Εκτός τα ευρωπαϊκά κυπευτικά που είμαστε όλοι μαζί σε ένα καζάνι βράζουμε, δηλαδή ουσιαστικά οι Ισπανοί, οι Ιταλοί και εμείς οι Έλληνες, έχουμε φοβερό ανταγωνισμό από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις συμφωνίες που έχουν γίνει, τις διακρατικές, όχι διακρατικές αλλά
σε επίπεδο εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με άλλες χώρες, όπως είναι η Τουρκία και το Μαρόκο, που δεν μπορεί να εμποδιστεί το εμπόριο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτών των χωρών, αλλά το μόνο που μπορούμε να κάνουμε και να θωρακιστούμε είναι να τονίσουμε τα χαρακτηριστικά των δικών μας προϊόντων, ώστε να τύχουν προτίμηση από τον ευρωπαϊκό καταναλωτή. Είναι συνολικά τα κυπευτικά μέσα, τα οποία παράγονται στην Κρήτη. Συνολικά τα κυπευτικά παράγονται στην Κρήτη, έτσι ακριβώς. Ντομάτα, αγγούρι, πιπεριά, μελιτζάνα, όλων των γειτονών. Νομίζω ότι όταν λέτε ότι μετέχετε όλοι οι συνεταιρισμοί, όλοι οι αγροτικοί φορείς από την Κρήτη, από τη μια άκρια μέχρι την άλλη, ότι ναι, είναι όλα τα κυπευτικά, αλλά ήθελα αυτό να το διευκρινίσω για να δω μήπως έχουμε κάποιες ενδεχόμενα ιδιαιτερότητες, μιας που αναφερθήκατε στην Ισπανία και μόνο στην παραγωγή λωτού. Γι' αυτό σας το είπα. Ναι, ναι, ναι. Απλά το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ήταν τέτοιες οι απαιτήσεις του, ώστε που για να εγκριθούμε έπρεπε να συμπεριλάβουμε, να κάνουμε διακρατική συμφωνία και ήμασταν πιο συνεργάσιμοι σε αυτή τη φάση με τους λωτούς. Δηλαδή με το συνεταιρισμό Κάκη που συνεργαστήκαμε, ο οποίος είναι ένας συνεταιρισμός που κάνει κύκλο εργασιών 240 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Απίστευτα είναι μιλές. Μια περιοχή της Βαλένθια, παράγει αποκλειστικά και μόνο λωτό. Δεν γνωρίζω την έκταση των αγροτεμαχίων εκεί πέρα, αλλά κάνουν μια φοβερή δουλειά και πρέπει να μάθουμε από αυτούς. Μάλιστα. Το πρόγραμμα αυτό με τι χρήματα χρηματοδοτείτε? Χρηματοδοτείτε εξ ολοκλήρου την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξ ολοκλήρου. Εξ ολοκλήρου. Με πόσα χρήματα? Με περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο για 3 χρόνια. Μάλιστα. 3 λοιπόν κοντά εκατομμύρια ευρώ για να μπορέσει να συνεχίσει και έρχεται σε συνέχεια ενός άλλου προγράμματος που έτρεχε τα προηγούμενα χρόνια και είχε επίσης πάρα πολύ καλά αποτελέσματα για τα προϊόντα μας, ναι. Έτσι ακριβώς. Είναι συνέχεια το Mediterranean Combo, είναι συνέχεια του Βετιτερανέο. Επειδή δεν μπορεί όμως να πάρθει συνεχόμενα χρόνια με την ίδια ονομασία κάποιο πρόγραμμα, με την ίδια διακριτική ονομασία, έπρεπε να αλλάξει, είπε, αλλάξει και η φιλοσοφία. Μάλιστα. Του. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει πραγματικά ώρες-ώρες, έχει κάποιες περίεργα πράγματα στο πώς χειρίζεται τα κονδύλια και πώς διαθέτει τα κονδύλια αυτά. Και μία από τις απαιτήσεις αυτές, αν θέλαμε να συνεχίσουμε, να αλλάξουμε τίτλο, να αλλάξουμε σύνθεση, να πάμε διακρατικά και να μεταλλαχτούμε κι εμείς, να εξελιχτούμε μέσα από το πρόγραμμα. Πράγμα το οποίο, επειδή οι κριτικές ομάδες παραγωγών είναι όχι απλά πρωτοπόρες στην Ελλάδα, είμαστε σε φάση απίστευτη σχετικά με τους υπόλοιπους. Δηλαδή, δεν βρίσκω κάτι άλλο γενικά στα αγροτικά προϊόντα, εάν εξαιρέσω, είναι κοντά μας πιθανότατα τα ροδάκινα, που έχουν πάρα πολύ καλή εκπροσώπηση, φοβερές εξαγωγές και έχουν πάρα πολύ καλή προώθηση τόσο στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και εκτός. Σε όλα τα υπόλοιπα προϊόντα τα αφήνουμε έτσι μπροστά. Γιατί είναι η φιλοσοφία μας τέτοια, σαν παραγωγή στην Κρήτη, ότι έχουμε πάρα πολύ καλά προϊόντα, αλλά πρέπει να τα διαφημίσουμε και θα πρέπει να κάνουμε γνωστές και τις διατροπικές τους ιδιαιτερότητες και τα ωφέλη τους, αλλά και το πόσο διαφορετικά είναι. Κύριε Δουλουμή, σε ποιες χώρες θέλουμε να διεισδύσουμε πολύ περισσότερο μέσω αυτού του προγράμματος και σε αυτή την φάση? Ναι. Θέλουμε να πάμε και καταρχήν οι χώρες στόχοι είναι η Ουγγαρία, η Ισπανία, η Γερμανία και η Ελλάδα. Δηλαδή την Ελλάδα και την Ισπανία την έχουμε λόγω των χωρών που συμμετέχουν, που είναι υποχρεωτικό να έχουμε αυτές τις δύο χώρες, και έχουμε επίσης τη Γερμανία, το οποίο είναι εννοείται ένα κέντρο στην Ευρώπη, το οποίο είναι σε ό,τι αφορά τα κυπευτικά, τα λαχανικά και τα πράγματα, είναι ένα φοβερό κέντρο, φοβερή αγορά. Η Γερμανία είναι δίπλα με την Πολωνία. Η Πολωνία είναι μια χώρα η οποία και αυτή είναι φοβερά ανερχόμενη και μεγάλος καταναλωτική δύναμη στην Ευρώπη και στα κυπευτικά. Και αυτό που πήγαμε φέτος και πάμε με μεγάλα όνειρα και ελπίδες είναι στην Ουγγαρία, η οποία είναι κεντρική Ευρώπη, ανερχόμενη δύναμη, φοβερή λαχαναγορά. Είναι το μέλλον μας εκεί πέρα. Γιατί σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουμε παρουσία, αλλά θέλουμε να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας σε χώρες που δεν έχουμε παρουσία μέχρι τώρα. Μάλιστα. Και να προσπαθήσουμε να πάρουμε το μερίδιο της αγοράς που πραγματικά μας αρμόζει. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή. Γεια σας.
10 Ιουνίου προχωρούν από κοινού σε 24ωρη απεργία ΔΔΔ και ΓΕΣΕ ενάντια στο νομοσχέδιο Χατζηδάκη, αποκαλώντας το αντεργατικό. Σε ανακοίνωση της ΑΔΔ αναφέρεται η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ, υλοποιώντας την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της 19ης Μαΐου για κοινή ημερομηνία γενικής απεργίας, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, ενάντια στο αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, αποφάσισε να μεταθέσει την ημερομηνία της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης για τις 10 Μαΐου μετά την απόφαση της ΓΕΣΕ και του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας, που επίσης αποφάσισαν 24ωρη απεργία για τις 10 Ιουνίου. Επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας έξω από το Υπουργείο Εργασίας επί της Σταδίου, όταν πραγματοποίησε διαμαρτυρία το Συνδικάτο Οικοδόμων της Αθήνας ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο. Οι οικοδόμοι έριξαν μπετό στην είσοδο του κτηρίου σε μία απόπειρα να χτίσουν την είσοδο. Ακολούθησε συμπλοκή με δυνάμεις της Ελλάς που προχώρησαν σε ρήψη χημικών. Οι οικοδόμοι είχαν ως κεντρικό σύνθημα σκόνη, πέτρες, λάσπη, όλη μέρα στο γιαπί, ποτέ δουλειά στην Κυριακή και οκτάωρο ασφάλιση, όπως επίσης και σύνταξη. Τη συγκρότηση Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας ενέκρινε το Υπουργικό Συμβουλίο στην εν λόγω Επιτροπή, η οποία θα ασχολείται με συμβάσεις που αφορούν κυρίως έργα μέσω χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ. Θα προεδρεύει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αναπληρωτή τον Υπουργό Υποδομών Κώστα Καραμαλή. Η μάχη για τον τουρισμό κρίνεται από τα επιδημιολογικά δεδομένα και την επιχειρησιακή ετοιμότητα, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή της η τομεάρχης τουρισμού της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Νοτοπούλου, μετά την απόφαση, όπως σημειώνει, της ΤΟΥΗ να ακυρώσει μέχρι και τις 13 Ιουνίου τα τουριστικά πακέτα σε όλους τους κόκκινους και πορτοκαλί περιορισμούς, μεταξύ των οποίων τα Χανιά, η Χαλκιδική, η Κεφαλονιά, η Πρέβεζα, η Σάμος, η Σαντορίνη, η Σκιάθος, η Θάσος και η Ζάκυνθος. Το πλήγμα είναι βαρύτατο, ενδεικτικό της εικόνας που υπάρχει στο εξωτερικό για τη χώρα μας, σημειώνει. Μπορεί η κυβέρνηση να επενδύει σε επικοινωνιακά τεχνάσματα, η αλήθεια όμως είναι ότι η μάχη αυτή κρίνεται σήμερα από τα επιδημιολογικά δεδομένα και την επιχειρησιακή ετοιμότητα. Η κακή επιδημιολογική κατάσταση και οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί από τις μεγάλες αγορές, σημειώνει, έχουν οδηγήσει σε ένα χαμένο Μάιο και οδηγούν δυστυχώς σε ένα Ιούνιο με ελάχιστες και μη εγγυημένες κρατήσεις. Και συνεχίζει η κυρία Νοτοπούλου, οι φορείς του τουρισμού μεταφέρουν τις ελπίδες τους πλέον από τον Ιούλιο και έπειτα. Όσο υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα, η βασική μερίμνα της κυβέρνησης πρέπει να είναι η ανάκτηση της εμπιστοσύνης στον προορισμό και η στήριξη των επιχειρήσεων. Η χώρα πρέπει να πρασινίσει για να αρχίσει να επανακάμπτει ο τουρισμός, ο εμβολιασμός να προχωρήσει με γοργούς ρυθμούς και να ενισχυθούν οι δομές υγείας στους τουριστικούς προορισμούς. Προκηρύχθηκε από την ελληνική αστυνομία ο διαγωνισμός για την πρόσληψη των 400 ειδικών φρουρών για τα πανεπιστήμια, όπως είχε προαναγγείλει στο Υπουργικό Συμβουλίο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με δυνατότητα πρόσληψης επιπλέον 600 από τη λίστα επιλαχόντων, αν και όταν παραστεί ανάγκη, εντός 9 μηνών από την πρόσληψη των αρχικώς επιτυχόντων, από τον αριθμό των προκηρυσσομένων θέσεων, ποσοστό 80% ή 320 θέσεις. Θα καλυφθεί από τους υποψηφίους που κατέχουν οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων ηλικίων, εκκλησιαστικών, μουσικών, γενικών, ηνιαίων κλπ., περιλαμβανομένων και των απολυτηρίων επαγγελματικών λυκείων ΕΠΑΛ ή ισότιμο με αυτό τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με εξαίρεση εκείνους του πρώτου κύκλου σπουδών τεχνικού επαγγελματικού ενδιαφέροντος, των τεχνικών επαγγελματικών σχολών και επαγγελματικών σχολών και των σχολών ΟΑΕΔ. Από τους 600 επιλαχόντες, οι 480 θα προέρχονται από την κατηγορία Α. Αντίστροφα μετρανή οι μαθητές που δίνουν φέτος εξετάσεις, καθώς δύο εβδομάδες απομένουν για την έναρξη των πανελλαδικών, με τους υποψηφίους των γενικών λυκείων να εξετάζονται το διάστημα από 14 έως 22 Ιουνίου και των επαγγελματικών από 15 μέχρι και 28 Ιουνίου. Πάνω από 100.000 είναι οι φετινοί υποψήφοι όλων των κατηγοριών, ενώ σε αλλαγές έχει προχωρήσει το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων της πανδημίας μείωσε την εξεταστέα ύλη και παράλληλα δημιούργησε τηλεφωνικές γραμμές παροχής πληροφοριών για τις εξετάσεις της ψυχοκοινωνικής στήριξης των μαθητών. 6.495 είναι οι υποψήφοι στην Κρήτη, 4.497 στα ΓΕΛ, εκ των οποίων 287 προφορικά εξετασσόμενοι,
και 1698 στα ΕΠΑΛ, εκ των οποίων 251 προφορικά εξεταζόμενοι. Στις αλλαγές συμπεριλαμβάνονται η κατάθεση δύο μηχανογραφικών, η ελάχιστη βάση εισαγωγής, η αύξηση του αριθμού των εισακτέων σε κάποιες σχολές, η μείωση σε άλλες, καθώς και η ενημέρωση των υποψηφίων με SMS. Επίσης, επανέρχονται οι συντελεστές βαρύτητας του 2019 για τον υπολογισμό των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στις εξετάσεις. Οι υποψήφοι, καθώς και τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας που συμμετέχουν στη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων, θα προσέρχονται στα εξεταστικά κέντρα έχοντας μαζί τους βεβαίωση, ως έγινε γνωστό, αρνητικού τεστ, self-test, PCR ή rapid test. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα την έναρξη των εργασιών στο Σταυρό της Πόλης για να τοποθετηθούν οι υπόλοιπες παρατάξεις επί του θέματος, ζητούν οι επιχειρηματίες και οι καταστηματάρχες του Ηρακλείου. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η πρόθεση της Δημοτικής Αρχής για έναρξη των εργασιών ανάπλασης στους κεντρικούς δρόμους. Αντιπροσωπεία των διαμαρτυρόμενων επιχειρηματιών μαζί με εκπροσώπους θεσμικών φορέων βρέθηκαν χθες το πρωί στο Δημαρχείο, επανέλαβαν το αίτημα για μετάθεση της έναρξης των εργασιών τουλάχιστον ένα τρίμηνο πίσω, ώστε να μπορέσουν να δουλέψουν κανονικά τώρα, καλύπτοντας έστω εν μέρη τη μεγάλη ζημιά που υπέστησαν από το πολύμηνο lockdown. Ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Ελληνικής Προστασίας και Παιδείας Μαλεβιζίου ενημερώνει ότι η κατάθεση των αιτήσεων για εγγραφή στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Μαλεβιζίου παρατείνεται έως 10 Ιουνίου με βάση την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη Βουλή φέρνει με επίκαιρη ερώτηση το ζήτημα της ανανέωσης των συμβάσεων των εργαζομένων στις κοινωνικές δομές και δομές κοινωνικής πρόνοιας της περιφέρειας Κρήτης, ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Ιγουμενίδης. Με την ερώτησή του προς τον Υπουργό Εργασίας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για κρίσιμες κοινωνικές δομές της Κρήτης, τονίζοντας ότι κινδυνεύουν άμεσα σειρά θέσεων εργαζομένων και συγκεκριμένα συνολικά 64 θέσεις ως επιτοπλίστων θέσεις εργαζομένων με ατομικές συμβάσεις αλλά και επικουρικό προσωπικό. Είτε έχουν λήξει είτε μέσα στο επόμενο διάστημα μέχρι τον Αύγουστο πρόκειται να λήξουν χωρίς να διαφαίνεται καμία μέρημνα από την κυβέρνηση για την ανανέωσή τους. Σύμβαση με προϋπολογισμό 2 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση βατότητας της επαρχιακής οδού Βασιλική Κρότος υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης. Οι ζημίες είχαν προκληθεί από μεγάλες βροχοπτώσεις στο Δήμο Γόρτινας. Παρατείνεται για την 15η Οκτωβρίου από 15 Ιουλίου η προθεσμία για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών σχετικά με την αξιοποίηση τμήματος της πρώην Αμερικανικής βάσης στις Γούρνες Ηρακλείου, όπως ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ. Στην επιταχύνση της κτηματογράφησης, στην απλοποίηση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών, καθώς επίσης και την αναδιάρθρωση του φορέα, ώστε να καταστεί το κτηματολόγιο πιο λειτουργικό για τους πολίτες και τα στελέχη του, αποσκοπεί το προτινόμενο σχέδιο νόμου για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του κτηματολογίου, το οποίο παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερακάκης και ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για θέματα κτηματολογίου, Γιώργος Στήλιος. Την αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συγκεκριμένα του Instagram, για την τουριστική προβολή του Δήμου Χανίων, ανακοίνωσε χθες η Δημοτική Αρχή. Όπως έκανε γνωστό ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού Γιάννης Γιαννακάκης, ο Δήμος παραδίδει τα κλειδιά σε πολίτες που θα έχουν πλέον την δυνατότητα να αποτυπώνουν εικόνες και να περιγράφουν ιστορίες μέσα από την δική τους ματιά. Εθελοντική αιμοδοσία αύριο Τετάρτη στην αίθουσα ενορίας του Αγίου Νικολάου Αλικαρνασσού, 4.30 το απόγευμα έως τις 7.30. Την αιμοδοσία διοργανώνει ο Παγκρήτιος Σύνδεσμος Εθελοντών, Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Αιματοκρήτης, μαζί με την ενορία του Αγίου Νικολάου και τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων της Νέας Αλικαρνασσού. Την επιστημονική επιμέλεια της αιμοδοσίας έχει κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Εθελοντική αιμοδοσία και το Σάββατο 5 έκτου στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου στο έθριο της Λότζια από τις 9 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι.
Έφυγε από τη ζωή ο πρώην αντινομάρχης παιδείας Ηρακλείου Σίβης Αγγελιδάκης σε ηλικία 81 ετών. Εκπαιδευτικός και σχολικός σύμβουλος, διετέλεσε αντινομάρχη σε δύο θητείες με νομάρχη τον αείμνηστο Γιάννη Γαρεφαλάκη και αργότερα με τον Δημήτρη Πεσαρή. Σήμερα οδηγείται στην τελευταία του κατοικία. Συνελήφθησαν τρεις Έλληνες για διενέργεια και συμμετοχή σε τυχερά παίγνια στο Ηράκλειο. Κατασχέθηκαν 17 μηχανήματα ηλεκτρονικού τυχερού παιγνίου, 2 κάμερες ασφαλείας, καταγραφικό μηχάνημα, 5 ηλεκτρονικοί μηχανισμοί χειριστήρια και το χρηματικό ποσό των 875 ευρώ. Συνελήφθη σήμερα σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου ένας άνδρας κατηγορούμενος για παραβάσεις Έλληνας της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Φέρεται να καλλιεργούσε 11 δεντρίλια κάναβης και να διέθετε ένα πολεμικό όπλο. Η Ρωσία θα αναπτύξει περίπου 20 νέους στρατιωτικούς σχηματισμούς και μονάδες κοντά στα δυτικά της σύνορα έως το τέλος του έτους, ως απάντηση στις ενέργειες του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας. Στην αναβάθμιση της Αλβανίας σε υψηλή σημασία στρατιωτικό κόμβο με εγκατάσταση υπερσύγχρονων αντιπυραυλικών συστημάτων Πάτριον και επιθετικών ελικοπτέρων στο έδαφος της, προχωρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της αμυντικής ασπίδας που επιχειρούν να ορθώσουν στο τόξο από την Αδριατική, τα παράλια του Βόρειου Αιγαίου έως και την Μαύρη Θάλασσα. Οι τουρκικές υπηρεσίες πληροφοριών συνέλαβαν στο εξωτερικό και έφεραν πίσω στην Τουρκία ανιψιό του ιερωμένου Φετουλάχ Γκιουλέν, αντιπάλου του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος τον κατηγορεί ότι εξήφανε το στρατιωτικό πραξικόπημα εναντίον του το 2016. Εντατικές διαβουλεύσεις είχαν χθες οι πολιτικοί αντίπαλοι του Μπέζαμιν Νετανιάχου, προκειμένου να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία τους για κυβέρνηση συνεργασίας, η οποία θα εκδιώξει από την εξουσία τον μακροβιότερο Πρωθυπουργό του Ισραήλ. Σε μια προσπάθεια να ανακόψει την ανησυχητικά γρήγορη τάση γύρασης του πληθυσμού, η κινέζικη ηγεσία ανακοίνωσε την αλλαγή πολιτικής της, επιτρέποντας σε κάθε ζευγάρι να αποκτήσει μέχρι 3 παιδιά χωρίς οικονομικές επιπτώσεις, έναντι των 2 που προβλεπόταν μέχρι χθες. 984. Νέα και σπορτ. Στην ώρα τους. Προπονητής του Εργοτέλη θα είναι και τη νέα χρονιά ο Γιάννης Σταουσιάννης. Πάμε για την άνοδο, είναι το νέο σύνθημα στον Ηρόδοτο μετά τον τίτλο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ίδια φιλοσοφία θα έχουμε και του χρόνου, επιτυχία μας η σωτηρία, θέλουμε να έχουμε και την καλύτερη επίθεση, δήλωσε χθες στο δελτίο ειδήσεων της Credit TV ο προπονητής της αναγέννησης Ιεράπετρας Κώστας Δελετάκης. 84. Ο καιρός. Νεφελώδης καιρός στην Κρήτη. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη, Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι.